φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα και σήμερα κοντά σας, εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@piradio.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τον πνευματικό κόσμο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, βιβλίο παλιό από τις εκδόσεις Ακρίτες του Επισκόπου Ιλαρίουνος, θα σας συντροφεύσουμε για την επόμενη ώρα περίπου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας. Κενών υπό τον ήλιον είναι η ενσάρκωση, φίλοι ακροατές, του Υιού και Λόγου του Θεού, αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ότι ο Θεός μας επισκέφθηκε και πιο κοντά δεν θα μπορούσε να έρθει από το να γίνει άνθρωπος σαν εμάς χωρίς αμαρτία. Για να δούμε λοιπόν τι λέγεται στο βιβλίο αυτό και από τα χωρία που υπάρχουν στο εν λόγω κεφάλαιο το Αγίου Ισαάκ του Σύρου για την ενσάρκωση. Μετά την πτώση, ο μόνος τρόπος για να στραφεί η ανθρωπότητα από τα πάθη προς την πρωταρχική κατάσταση της μακαριότητας διέρχεται από την ενσάρκωση του Θεού Λόγου. Η ενσάρκωση, που βρίσκεται στο κέντρο του μηνύματος της Καινής Διαθήκης, αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα του Αγίου Ισαάκ. Βρίσκουμε την ενσάρκωση να προσδιορίζεται ως η στιγμή που η αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους αποκαλύπτεται στον ύψιστο βαθμό και η στιγμή που οι άνθρωποι με τη σειρά τους καλούνται να ανταποκριθούν στην αγάπη του Θεού με τη δική τους αγάπη προς το Θεό. «Ο Κύριος και Θεός», λέει ο Άγιος, «παρέδωσε τον Υιό Του στο θάνατο πάνω στο Σταυρό από ένθερμη αγάπη για την κτήση. Τούτο όμως, όχι επειδή δεν μπορούσε να μας λυτρώσει με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά για να γίνει δάσκαλός μας η ασύγκριτη αγάπη Του. Και με το θάνατο του μονογενούς του Υιού, μας έφερε κοντά Του. Αν είχε μάλιστα κάτι πιο πολύτιμο, θα μας το είχε προσφέρει, ώστε το γένος μας να γίνει δικό Του. Και από τη μεγάλη αγάπη του για μας, δεν θέλησε να βιάσει την ελευθερία μας, αν και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά διάλεξε να μας τραβήξει κοντά του με την αγάπη που θα γεννιόταν από το δικό μας φρόνημα. Χάρη στην αγάπη του για μας και στην υπακοή στον Πατέρα του, ο Χριστός δέχτηκε με χαρά τις προσβολές και τη θλίψη. Έτσι και οι Άγιοι, όταν γίνονται τέλειοι, φτάνουν σε αυτή την τελειότητα και με το υπεράφθονο ξεχύλισμα της αγάπης και της συμπόνιας τους προς όλους τους ανθρώπους, ομοιώνονται με το Θεό. Αυτό που ακούμε κάθε χρόνο την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, την παραβολή της τελικής κρίσης, φίλοι ακροατές, όπου καλούμαστε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού στο πρόσωπο των ελαχίστων αδελφών μας, και αν με τη χάρη του Θεού το καταφέρουμε αυτό, θα φτάσουμε στην τελειότητα, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ισαάκ. Η ενσάρκωση συνέβη λοιπόν λόγω της αγάπης του Πατέρα και του Υιού για τους ανθρώπους, και εξαιτίας της ενσάρκωσης ο άνθρωπος είναι πλέον σε θέση να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση αγάπης, όταν γίνεται όμοιος με το Θεό. Η ενσάρκωση του Υιού του Θεού είναι κατά τον Ισαάκ η νέα αποκάλυψη για το Θεό. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης,
πριν από την ενσάρκωση, οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν το Θεό και να ακούσουν τη φωνή Του, αλλά μετά την ενσάρκωση αυτό έγινε δυνατό. Η κτήση, λέει ο Άγιος Ισάκ, δεν μπορούσε να σηκώσει το βλέμμα της πάνω του, παρά μόνο αν αυτός έπαιρνε ένα μέρος της στον εαυτό του και έτσι συνδιαλεγόταν μαζί της και ούτε μπορούσε να ακούσει τα λόγια του στόματός του πρόσωπο προς πρόσωπο. Η γη του Ισραήλ δεν ήταν ικανή ούτε τη φωνή του να ακούσουν όταν τους μιλούσε από το νέφος. Οι γη του Ισραήλ προετοιμάστηκαν παραμένοντας αγνοί για 3 ημέρες σύμφωνα με την εντολή του Μωυσή, ώστε να γίνουν άξιοι να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να δουν το όραμα της αποκάλυψής του. Και όταν ήρθε ο καιρός, δεν μπόρεσαν να δεχτούν τη θέαση του φωτός του και τη σφοδρότητα της φωνής της βροντής του. Όμως τώρα που χύθηκε η χάρη του στον κόσμο με την έλευσή του, δεν κατέβηκε με κάποιο σεισμό, ούτε με φωτιά, ούτε με κάποιο τρομερό και δυνατό ήχο, αλλά ως ιετός επί πόκων και εισταγών εισθάζουσα επί την γην εν απαλότητη, και φάνηκε να συνομιλεί μαζί μας με άλλο τρόπο. Αυτό συνέβη όταν έκρυψε σαν σε θησαυροφυλάκιο τη μεγαλοσύνη του με το σκέπασμα της άρκας και όντας ανάμεσά μας μίλησε μαζί μας με το σώμα που με το δικό του νεύμα πλάστηκε για εκείνον στη μήτρα της Παρθένου. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τους αγγέλους η θύρα της θεωρίας και της όρασης ανοίχτηκε δια του Ιησού όταν ο λόγος έγινε σάρκα. Πριν από την ενσάρκωση δεν μπορούσαν να διεισδύσουν σε αυτά τα μυστήρια, λέει ο Ισάκ. Ο Ισάκ εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι δύο φύσεις του Χριστού παρουσιάζονται στην Αγία Γραφή. Κατά τον Άγιο Ισάκ, λοιπόν, η Γραφή χρησιμοποιεί συχνά τις λέξεις μεταφορικά. Παραδείγματος χάρη, τα πράγματα που αναφέρονται στο σώμα λέγονται και για την ψυχή και αντίστροφα. Ομοίως, πράγματα που αναφέρονται στη θεότητα του Κυρίου και λέγονται σε σχέση με το Πανάγιο σώμα του, δεν συγκρίνονται με την ανθρώπινη φύση. Και πάλι πράγματα ταπεινά που λέγονται σε σχέση με τη θεότητά του, αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση. Πολλοί, μη καταλαβαίνοντας το σκοπό των θείων λόγων, ολίσθησαν στο σημείο αυτό με ολίσθημα αδιόρθωτο. Αυτά είναι τα κύρια χριστολογικά χωρία του πρώτου μέρους των λεγόμενων του Αγίου Ισάκ. Στο δεύτερο μέρος λέει για την ενσάρκωση και τα εξής. Αν αρκούσε ο ζήλος για να μπει η ανθρωπότητα στο σωστό δρόμο, γιατί τότε ο Θεός και Λόγος ντύθηκε το σώμα, χρησιμοποιώντας την ευγένεια και την ταπεινότητα για να φέρει τον κόσμο πίσω στον Πατέρα Του, και γιατί άπλωσε τα χέρια Του στο σταυρό χάρη των αμαρτωλών, παραδίδοντας το Άγιο Σώμα Του στον πόνο για χάρη του κόσμου? Εγώ λέγω ότι ο Θεός τα έκανε όλα αυτά όχι για κανένα άλλο λόγο παρά για να κάνει γνωστή στον κόσμο την αγάπη που έχει, καθώς σκοπός Του ήταν εμείς, λόγω της μεγαλύτερης αγάπης μας που θα προερχόταν από τη συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος, να εχμαλωτιστούμε από την αγάπη Του όταν θα παρήχε την ευκαιρία να φανερωθεί η μεγάλη δύναμη της Βασιλείας των Ουρανών που συνίσταται στην αγάπη μέσω του θανάτου του Υιού Του. Επομένως, η αγάπη του Θεού ήταν ο κατεξοχήν λόγος για την ενσάρκωση του Λόγου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος επειδή ήθελε οι άνθρωποι να στραφούν προς Αυτόν ως Πατέρα Τους. Ο Αββάς Ισάκ μιλάει γι' αυτό ως εξής. Όταν ολόκληρη η έκταση της δημιουργίας είχε εγκαταλείψει και είχε ξεχάσει το Θεό,
και οι άνθρωποι είχαν τελειοποιηθεί σε κάθε είδος ανομίας, εκείνος εκούσια και δίχως κάποια ηγεσία ή αίτημα κανενός, κατέβηκε στην κατοικία τους και έζησε ανάμεσά τους σωματικός, σαν ένας από αυτούς, και με μια αγάπη που υψωνόταν πέρα από κάθε γνώση ή περιγραφή οποιουδήποτε κτιστού πλάσματος, τους οικέτευσε να επιστρέψουν σε αυτόν, δείχνοντάς τους το λαμπρό καθεστώς του μέλλοντος κόσμου, έχοντας φανερώσει την πρόθεσή του μπροστά σε όλους τους κόσμους να εισαγάγει μια ευτυχία σαν και αυτήν στην κτήση. Τους πληροφόρησε για την ύπαρξή της και τους συγχώρησε όλες τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας την καλή του θέληση με αυθεντικά σημεία και θαύματα και αποκαλύπτοντάς τους τα μυστήριά του. Και τελικά κενώθηκε τόσο επειδή ήθελε να αποκαλείται πατέρας της αμαρτωλής ανθρώπινης φύσης, χώμα από τη γη, των αξιοκαταφρόνητων ανθρώπινων όντων, σάρκα και αίμα. Θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να πραγματοποιηθούν δίχως μεγάλη αγάπη? Στο αναχωρητή. Αγάπησε όλους τους ανθρώπους, αλλά μείνε μακριά από όλους τους ανθρώπους, λέει ο Άγιος Ισάκ. Εδώ θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασκητισμού του Αγίου Ισάκ του Σύρου, ξεκινώντας με την αντίληψη που είχε για την ασκητική ζωή ως κάποιου που ζούσε στην έρημο μακριά από τον κόσμο και τα ανθρώπινα πάθη. Θα εξετάσουμε τη διδασκαλία του για την αποταγή του κόσμου που πρέπει να ακολουθήσει ο χριστιανός όταν εισέλθει στον ασκητικό δρόμο. Για την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Για την ησυχία ως μια από τις κύριες συνθήκες για να επιτευχθεί η ειρήνη του νου. Ενώ όσο θα υπογραμμίζουμε διάφορες όψεις της μοναχικής και αναχωρητικής ζωής, θα προσεγγίσουμε επίσης μερικές από τις γενικότερες ιδέες του Αγίου Ισάκ όσον αφορά τη χριστιανική ζωή και ειδικότερα τη διδασκαλία του για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού και τον αγώνα κατά των παθών. Αυτή η διερεύνηση θα μας επιτρέψει να δούμε την προσωπικότητα του Ισάκ ως ασκητικού συγγραφέα και να εκτιμήσουμε την πρωτοτυπία της προσέγγισής του σε μερικά βασικά θέματα του χριστιανικού ασκητισμού. Το κύριο πρόσωπο στα γραπτά του Ισάκ είναι ο μοναχός ή κυριολεκτικά ο μόνος. Στην εποχή του Ισάκ αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τον ασκητή σε αντιδιαστολή με τον κοινοβιάτη μοναχό. Η αρχική έννοια του όρου ωστόσο δείχνει πολύ ευρύτερα την ενότητα του ανθρώπου μέσα του και την ενότητά του με το Θεό. Η αναχώρηση δεν είναι για τον Ισαάκ συνώνυμη της αγαμίας και της ερημικής ζωής. Είναι πρώτα απ' όλα μια εμπειρία ένωσης με το Θεό. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν τη μοναχικότητα φορτική, θεωρώντας την ως μια εντελώς αρνητική εμπειρία απομόνωσης, εγκατάλειψης, απουσίας του άλλου, με τον οποίο θα μπορούσαν να μοιραστούν τις χαρές και τους πόνους της επίγειας ζωής. Αντίθετα, για τον Άγιο Ισαάκ η μοναχικότητα είναι μια εμπειρία της παρουσίας του Θεού, ο οποίος βρίσκεται κοντύτερα στον άνθρωπο από οποιονδήποτε φίλο και πάντοτε προνοεί για αυτόν. Ο Θεός δεν έδειξε ποτέ αισθητά την ενέργειά του, παρά στην περιοχή της ησυχίας και στην έρημο και σε τόπους όπου δεν υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει κανείς ανθρώπους και την ταραχή του να μένει μαζί τους. Αν κάποιος ζει στην έρημο μακριά από τους ανθρώπους, πρέπει να είναι σίγουρος πως υπάρχει μαζί του ένας φύλακας που ποτέ δεν θα τον αφήσει μόνο. Η ψυχή του ανθρώπου που χωρίζεται από τον κόσμο και διάγει μια ζωή ησυχίας υψώνεται προς το Θεό. Εκπλήσεται, γεμίζει θάμβος και παραμένει με το Θεό.
Η αναχώρηση είναι η εμπειρία του να ζει κανείς μέσα του, μια απόσυρση στον εσωτερικό του κόσμο, πράξη απαραίτητη για την ένωσή του με το Θεό. Συγχρόνως είναι η εμπειρία της απάρνησης του άλλου, είτε είναι φίλος ή συγγενής. Τελικά είναι μια εμπειρία απόσυρσης από τον κόσμο και απάρνησής του για να επιτευχθεί η ένωση με το Θεό. Η αναχώρηση μπορεί να είναι επίπονη, γεμάτη από εσωτερικά βάσανα, αλλά χωρίς την εμπειρία της μοναχικότητας κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει ποτέ την πληρότητα της ζωής στο Θεό. Έτσι κατά τον Ισαάκ η αποταγή του κόσμου για χάρη της μοναχικής ζωής εν Θεό είναι μια αναγκαία συνθήκη εισόδου στο δρόμο του Θεού. Η απελευθέρωση, φίλοι ακροατές, από τα υλικά πράγματα, λέει ο Άγιος, προηγείται του δεσμού με το Θεό. Και πάλι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό εκτός από τον άνθρωπο που έχει χωριστεί από τον κόσμο. Ονομάζω δε χωρισμό όχι την εκδημία από το σώμα, αλλά την απομάκρυνση από τα πράγματα του κόσμου. Ο όρος κόσμος στο πνευματικό αυτό πλαίσιο είναι ένα περιεκτικό όνομα που χρησιμοποιείται για τα λεγόμενα πάθη. Το να εξέλθει κάποιος από τον κόσμο και να πεθάνει ως προς τον κόσμο σημαίνει να απελευθερωθεί από τα πάθη και το νου της σαρκός, δηλαδή από κάθε τι σωματικό και υλικό που θέτει εμπόδια στο δρόμο της πνευματικής ζωής. Η αγάπη του κόσμου είναι ασυμβίβαστη προς την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να απελευθερωθεί από την πρώτη για να αποκτήσει τη δεύτερη. Η ψυχή που αγαπά το Θεό, μόνο στο Θεό βρίσκει ανάπαυση. Πρώτα απόσπασε τον εαυτό σου από όλους τους εξωτερικούς δεσμούς και τότε θα μπορέσεις να προσδέσεις την καρδιά σου στο Θεό, επειδή η ένωση με το Θεό προϋποθέτει την απόσταση από την ύλη. Αυτό προφανώς, φίλοι ακροατές, δεν ισχύει μόνο για τους μοναχούς. Ισχύει και για μας που ζούμε στον κόσμο, τους χριστιανούς που είμαστε μέσα στον κόσμο. Προφανώς δεν μπορούμε να αποσπαστούμε τελείως από την ύλη, αφού ζούμε στον κόσμο, αλλά καλούμαστε να μην είμαστε προσκολλημένοι στην ύλη. Γι' αυτό και η περίοδη της νηστείας, που είναι πολλές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, όπως είναι κατεξοχήν η Μεγάλη Σαρακοστή, μας παιδαγωγεί ακριβώς σε αυτό. Για να στρέψουμε την επιθυμία μας όσο το δυνατόν περισσότερο προς το Θεό και προς τον πλησίον. Πάντως, γενικά, φίλοι ακροατές, οι εντολές του Θεού απευθύνονται τόσο στους μοναχούς όσο και στους χριστιανούς που ζουν στον κόσμο, παντρεμένους και άλλους. Δεν είναι διαφορετικές οι εντολές. Αν πρέπει να αγαπήσουμε το Θεό, θα τον αγαπήσουμε είτε είμαστε μοναχοί είτε είμαστε χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο. Διαφορετικές είναι οι συνθήκες, ασφαλώς, αλλά ο σκοπός είναι ο ίδιος. Συνεχίζουμε. Η αποταγή του κόσμου είναι μια βαθμιαία διαδικασία που αρχίζει με την επιθυμία της απόκτησης της θεωρίας του Θεού. Η αποταγή περιλαμβάνει την πειθαρχία και του σώματος και του νου. Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στο βαθμό αποταγής και στην ικανότητα κάποιου να εισέλθει στη θέα του Θεού. «Ευλογημένη η μεγαλοσύνη του Κυρίου», λέει ο Άγιος, «που ανοίγει τη θύρα μπροστά μας, ώστε να μην έχουμε άλλο αίτημα εκτός από την επιθυμία για εκείνον. Διότι έτσι εγκαταλείπουμε τα πάντα και η ψυχή μας εξέρχεται σε αναζήτηση μόνον εκείνου, μην έχοντας καμιά άλλη μέρημνα που να μπαίνει εμπόδιο στη θεωρία του Κυρίου. Όσο περισσότερο η διάνοια παρετείται από τη φροντίδα για τα ορατά και ασχολείται με την ελπίδα των μελώντων αγαθών, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο περισσότερο λεπτύνεται και γίνεται διαυγή στην προσευχή. Και όσο περισσότερο το σώμα ελευθερώνεται από τα δεσμά των εγκόσμιων πραγμάτων, τόσο περισσότερο ελευθερώνεται και η διάνοια. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε εντολή ότι πριν απ' όλα ο άνθρωπος πρέπει να κρατά την ακτιμοσύνη και πως πρέπει να αποσυρθεί από την ταραχή του κόσμου και να απελευθερωθεί από τις φροντίδες που είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους. Είπε «Ούτως ουν πας εξ ημών, ως ουκ αποτάσσεται πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναι μου μαθητής». Και αυτό ο Χριστός το είπε προφανώς προς όλους τους χριστιανούς, όχι μόνο στους μοναχούς. Μπορούμε λοιπόν εξ ανάγκης να χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα στον κόσμο, αλλά καλό είναι, φίλοι ακροατές, να μην είμαστε προσκολλημένοι σε αυτά. Να μην έχουμε πάθος
προσπάθεια, όπως λένε οι μοναχοί, σε αυτά τα αντικείμενα, είτε είναι τα ρούχα, είτε είναι το αυτοκίνητο, είτε το σπίτι, τα χρήματα και ούτω καθεξής. Και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η άσκηση της νηστείας, που δεν αφορά μόνο την αποφυγή συγκεκριμένων φαγητών, αλλά γενικά των αγαθών αυτού του κόσμου, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στο έτος, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι μπορούμε να υπάρχουμε και χωρίς την προσκόλλησή μας σε αυτά τα υλικά αγαθά. Και μην ξεχνάτε ότι οι ιδεώδες των χριστιανών, αυτών που ζουν στον κόσμο, είναι το να είμαστε φτωχοί. Όχι πλούσιοι δηλαδή. Να είμαστε φτωχοί εννοούμε να έχουμε, να καλύψουμε τις ανάγκες μας, όχι όμως και όλες τις επιθυμίες μας. Αυτό το ιδανικό της ολικής αποταγής του κόσμου ενσωματώθηκε εμπράκτως στον πρώιμο μοναχισμό της ερήμου. Επιθυμώντας να αποφύγουν τη διαπάλη που γεννιόταν από την εγκύτητα των εγκόσμιων πραγμάτων, οι ασκητές του παρελθόντος αποσύρονταν στην έρημο. Όσο ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ισαάκ, δεν απομακρύνεται από αυτά που φοβάται η καρδιά του, ο εχθρός θα διαθέτει πάντοτε απέναντί του μια πλεονεκτική θέση. Οι αρχαίοι πατέρες μας που περπάτησαν σε αυτά τα μονοπάτια ήξεραν πολύ καλά πως ο νους μας δεν είναι πάντοτε σφριγγυλός και με σοφία εξετάζοντας το θέμα ντύθηκαν την ακτιμοσύνη ως όπλο και έφυγαν στην έρημο όπου δεν υπάρχει τίποτα που να αποτελεί αιτία των παθών, ενώ όπως δεν υπάρχει ευκαιρία για θυμό, επιθυμία, μνησικακία και δόξα, ώστε αυτά και τα όμοιά τους να γίνουν πιο ελαφρά εξαιτίας της ερήμου. Διότι σε αυτήν οχύρωσαν τον εαυτό τους και τον τύχησαν σαν απόρθητο πύργο, και έτσι μπόρεσε ο καθένας από αυτούς να τελειώσει τον αγώνα του στην ησυχία, όπου οι αισθήσεις δεν έβρισκαν βοήθεια συναντώντας βλαβερά πράγματα για να συνεργήσουν με τον εχθρό μας. Οπότε σίγουρα η δουλειά η δική μας μέσα στον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερη, η δυσκολία είναι τεράστια. Οι μοναχοί έφυγαν από τον κόσμο έτσι ώστε οι αισθήσεις τους, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ισαάκ, να μην συναντούν βλαβερά πράγματα. Εμείς ζούμε στον κόσμο, οπότε οι αισθήσεις μας όλες έρχονται σε επαφή συνεχώς με βλαβερά πράγματα, αλλά και ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, φίλοι ακροατές, και μας δίνει τη χάρη Του, εάν δει ότι θέλουμε και προσπαθούμε, έτσι ώστε να μην προσκολόμαστε στα υλικά αγαθά, ή τουλάχιστον να μην προσκολόμαστε πολύ. Οι μοναχοί συνεπώς φεύγουν από τον κόσμο για να αποφύγουν τις περιστάσεις εκείνες που θα τους κάνουν να συναντηθούν με τα πάθη, τις αμαρτίες και τις αμαρτωλές σκέψεις. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει στους μοναχούς της ερήμου ένας πόθος να απαρνηθούν τους ανθρώπους, κάτι που σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί τον ερημίτη να απορρίψει ολοκληρωτικά την οποιαδήποτε σχέση μαζί τους. Αυτή η φυγή επίσης αναλαμβάνεται προς χάριν της ένωσης με το Θεό. Ο ερημίτης δεν θέλει να τον αποσπά κανείς από το Θεό. Ο Αββάς Ισαάκ χρησιμοποιεί πολύ δυνατές λέξεις για να δηλώσει τη ζημιά που μπορεί να υποστεί ένας ερημίτης από τη συνάντησή του με τους ανθρώπους. «Από όσο κακή είναι για τους ησυχαστές η θέα των ανθρώπων και η συνομιλία μαζί τους. Όπως μια ξαφνική παγωνιά που πέφτει στα φρέσκα πλαστάρια των καρποφόρων δένδρων, τα παγώνει και τα καταστρέφει, έτσι και οι επαφές με τους ανθρώπους, και όταν ακόμη είναι σύντομες και φαινομενικά γίνονται για καλό σκοπό, μαραίνουν τα άνθη των αρετών που μόλις άνθησαν λόγω της εύκρατης ατμόσφαιρας της ησυχίας που καλύπτει με απαλότητα και χάρη το καρποφόρο δένδρο της ψυχής που φυτεύτηκε δίπλα από τις διεξόδους των υδάτων της μετάνοιας. Και όπως ακριβώς η δρυμύτητα του παγετού, όταν πέσει πάνω στα καινούργια βλαστάρια, τα κατακαίει, έτσι και η συνομιλία με τους ανθρώπους κατακαίει τη ρίζα του νου που έχει αρχίσει να βλασταίνει τα τρυφερά φύλλα των αρετών. Και αν η ομιλία εκείνων που εγκρατεύονται κατά κάποιο τρόπο και έχουν, ας πούμε, δευτερεύοντα ελαττώματα, είναι ικανή να βλάψει την ψυχή, πόσο μάλλον η φλιαρία και η θέα των αμαθών και των ανόητων.
Μιλώντας για την ανάγκη φυγής από τον κόσμο και τους ανθρώπους, ο Αββάς Ισαάκ αναφέρει συχνά ως παραδείγματα τους αρχαίους ασκητές. Ο Μέγας Αρσένιος, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα, εφάρμοσε μια εντολή που του είχε δοθεί από το Θεό. «Αρσένιε, φεύγει από τους ανθρώπους και σωθήσει». Μια φορά ο Αρσένιος, βλέποντας έναν επισκέπτη να πλησιάζει στην έρημό του, έφυγε από το σημείο εκείνο. «Περίμενε με, Πάτερ», φώναξε ο μοναχός, «για χάρη του Θεού τρέχω πίσω σου». «Κι εγώ, για χάρη του Θεού, φεύγω από σένα», απάντησε ο Αρσένιος. Σε μια άλλη περίπτωση, ο Αρσένιος έπασε μπροστά σε ένα μοναχό που ήρθε να τον δει, λέγοντας «Δεν θα σηκωθώ πριν φύγεις». Όταν ένας αρχιεπίσκοπος ήρθε για να του ζητήσει πνευματικές συμβουλές, ο Αρσένιος απάντησε «Όποτε ακούς πως βρέθηκε ο Αρσένιος, μην έρχεσαι σε αυτό το μέρος». Όταν ερωτήθηκε από τον Αββά Μακάριο ποιος ήταν ο λόγος που απέφευγε τους ανθρώπους, ο Αρσένιος απάντησε «Ο Θεός γνωρίζει πως σας αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι με το Θεό και τους ανθρώπους». Εμείς αντίθετα φαντασιωνόμαστε στον κόσμο ότι μπορούμε και με τους ανθρώπους, είναι αναπόφευκτο αυτό άλλωστε, αλλά και με όλα τα πράγματα και τα πλούτη να έχουμε και επαφή, σχέση με το Θεό. Η απάρνηση των ανθρώπων, δίδασκε ο Ισαάκ, πρέπει να είναι ριζική και απόλυτη. Για τους μοναχούς προφανώς. Για τους ερημίτες μάλλον. Κάθε δεσμός σχέσης, φιλίας ή αγάπης πρέπει να διακοπεί. Η απάρνηση των συγγενών είναι ένα παραδοσιακό θέμα στη μοναστική γραμματεία. Αναπτύσσοντάς το, ο Ισαάκ αναφέρεται στο παράδειγμα ενός Άγιου μοναχού που δεν επισκέφθηκε ποτέ τον αδελφό του που ήταν επίσης μοναχός. Όταν ο αδελφός του ήταν ετοιμοθάνατος, του εμήνησε να έρθει να τον αποχαιρετήσει. Αλλά δεν πίστηκε ο ευλογημένος ούτε καν εκείνη την ώρα, όταν η φύση συνήθως συμπονά τους ανθρώπους και υπερβαίνει το όριο που έχει θέσει η θέληση, είπε «Αν βγω η καρδιά μου δεν θα είναι καθαρή ενώπιον του Θεού». Και ο αδελφός του πέθανε και δεν τον είδε. Αυτή η άρνηση ίσως να φαίνεται σκληρή με τα σύγχρονα κριτήρια, αλλά δείχνει το βαθμό απάρνησης που απαιτούνταν από τους μοναχούς στον πρώιμο μοναχισμό. Για να επιτύχει την πληρότητα στην ενθέως ζωή του, ο μοναχός πρέπει να είναι σε θέση να ξεχνά τους άλλους ανθρώπους, να περιορίζει τη μέρημνά του για αυτούς και τις πράξεις ελεημοσύνης. Αν επιθυμείς, λέει, να διατηρήσεις την ησυχία, να γίνει σαν τα χερουβίμ που δεν μεριμνούν για τίποτε σε αυτή τη ζωή και να χαράξεις στο νου σου πως κανένας άλλος δεν υπάρχει στη γη παρά μόνο εσύ και ο Θεός που τον φροντίζεις όπως έχεις διδαχθεί από τους πατέρες που έζησαν πριν από σένα. Αν ένας μοναχός δεν σκληρύνει την καρδιά του και δεν συγκρατήσει βίαια τη συμπόνια του ώστε να απομακρυνθεί από τις έγνοιες για όλους τους ανθρώπους, είτε για χάρη του Θεού είτε για κάποια υλική ανάγκη, εμένοντας μόνο στις καθορισμένες από αυτόν ώρες της προσευχής, χωρίς να εισέρχεται στην καρδιά του η αγάπη και η ανησυχία για τους άλλους, δεν θα μπορέσει να επιτύχει την ελευθερία από την ταραχή και τις μέρημνες και να ζήσει στην ησυχία. Αν και το σημείο εδώ αναφέρεται στην αποχή από τις πράξεις ελέους κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών για την προσευχή, ο Άγιος Ισαάκ θεωρούσε σαφώς ανώτερη τη ζωή της ησυχίας από τη δραστηριότητα για χάρη των ανθρώπων. Επέμενε πάνω στην ανάγκη απάρνησης της φιλανθρωπικής δραστηριότητας τουλάχιστον για κάποιες χρονικές περιόδους. Αυτό δεν ισχύει για εμάς, ζούμε στον κόσμο, οπότε κατεξοχήν η φιλανθρωπική δραστηριότητα για τους χριστιανούς είναι πράξη προσφυλέστατη στο Θεό και καθήκον αγαπητικό και ελεύθερο βέβαια όλων μας. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του πλησίον τώρα. Πώς λοιπόν αυτή η ριζική αιμονή στην απάρνηση των ανθρώπων ανταποκρίνεται στην εντολή αγάπα των πλησίων σου? Μια συχνή ερώτηση που έχουμε να κάνουμε προς μοναχούς.
Πώς δηλαδή αγαπούν τον πλησίον τους αφού ζουν μακριά από τον κόσμο. Δεν είναι αυτή η φυγή από τους ανθρώπους μια φυγή από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είπε αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν? Δεν οδηγεί κάποιον η αυτοαπομόνωση αυτή σε απώλεια ή απουσία της αγάπης για τους ανθρώπους στην εγωιστική αδιαφορία προς όλους εκτός από τον εαυτό του? Ο Ισαάκ απαντά αρνητικά. Αντιθέτως, λέγει πως η φυγή από τους ανθρώπους παραδόξως οδηγεί σε μια αυξημένη αγάπη για αυτούς. Η εντολή για αγάπη προς το Θεό είναι καθολική και περιλαμβάνει την εντολή για αγάπη προς τον πλησίον. Η εντολή που λέγει «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου, περισσότερο από όλο τον κόσμο, τη φύση και όλα όσα ανήκουν σε αυτήν», εκπληρώνεται όταν υπομείνεις στην ησυχία. Και η εντολή που μιλά για την αγάπη του πλησίον περιλαμβάνεται μέσα στην πρώτη. Θέλεις να αποκτήσεις στην ψυχή σου την αγάπη του πλησίον κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Απομακρύνσου από αυτόν και τότε η θερμότητα και η φλόγα της αγάπης για αυτόν θα ανάψει μέσα σου και θα χαίρεσαι στη θέα του προσώπου του σαν να βλέπεις έναν άγγελο φωτός. Και θέλεις αυτοί που σε αγαπούν να διψούν για σένα, να τους βλέπεις μόνο σε καθορισμένες μέρες. Πράγματι, η εμπειρία είναι ο δάσκαλος όλων. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ για χάρη των αναγνωστών που βρίσκουν, λέει ο επίσκοπος Ιλαρίων, αυτή τη στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους σκανδαλιστική, πως ο Ισαάκ δεν δίνει εδώ συστάσεις για καθολική εφαρμογή. Τα γραπτά του απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους ασκητές και συνήθως μιλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό. Επιπλέον αναφέρεται μόνο στην εμπειρία που είχε ως ερημίτης εκ κλήσεως και για την εμπειρία άλλων ασκητών από αυτούς που βρίσκονταν γύρω του και από άλλους περασμένων εποχών. Επί του προκειμένου παρουσιάζεται ο συγκεκριμένος μοναστικός τρόπος το να μαθαίνει κανείς να αγαπά τους ανθρώπους αποφεύγοντας κάθε συνάντηση μαζί τους. Ο Άγιος Ισαάκ είναι πεπισμένος πως το κύριο καθήκον του χριστιανού είναι ο εξαγνισμός του εσωτερικού του προσώπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από την επαφή με τους ανθρώπους ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που γίνεται εξ ονόματός τους. Μια τέτοια δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν η ψυχή ενός μοναχού δεν έχει ακόμη καθαριστεί και τα πάθη του δεν έχουν ακόμη εκριζωθεί από αυτήν. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι, λέγει ο Ισαάκ, που ήταν γνωστοί για τις πράξεις φιλανθρωπίας τους, αλλά επειδή κατοικούσαν συνεχώς τον κόσμο με τα πάθη και τους πειρασμούς του, δεν μπόρεσαν να φροντίσουν ικανοποιητικά την ψυχή τους. Πολλοί έχουν, λέει ο Άγιος, επιτελέσει μεγάλα κατορθώματα, ανέστησαν νεκρούς, μόχθησαν για τη μεταστροφή των πλανημένων και έκαναν μεγάλα θαύματα και με τα χέρια τους οδήγησαν πολλούς στη γνώση του Θεού. Ωστόσο, αφού έκαναν αυτά τα πράγματα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που ζωοποίησαν άλλους έπεσαν στα μυαρά και αποτρόπαια πάθη και θανάτωσαν τον εαυτό τους και έγιναν πρόσκομα σε πολλούς τους οποίους κάποτε ήταν φανερή η δράση τους. Γιατί ήταν ακόμη ασθενικοί στην ψυχή και αντί να φροντίσουν για την υγεία της ψυχής τους, ρίχτηκαν στη θάλασσα αυτού του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων, ενώ ήταν ακόμη αυτοί άρρωστοι και έχασαν την ψυχή τους και την ελπίδα τους στο Θεό. Η ασθένεια των αισθήσεών τους δεν ήταν ικανή να αντιμετωπίσει ή να αντισταθεί στη φλόγα των πραγμάτων που συνήθως ενισχύουν τη σφοδρότητα των παθών. Ο Ισαάκ δεν απορρίπτει τις καλές πράξεις. Απλώς υποδεικνύει, φίλοι ακροατές, την ανάγκη να είναι κανείς πνευματικά υγιής πριν πάει στον κόσμο για να θεραπεύσει άλλους. Ίσως ωφελήσει κανείς περισσότερο τους άλλους όταν είναι πνευματικά ισχυρός και έχει αποκτήσει την εμπειρία της εσωτερικής ζωής. Η εξωτερική δραστηριότητα δεν αποτελεί υποκατάστατο του εσωτερικού βάθους ούτε ακόμη και μια ιεραποστολική δραστηριότητα που είναι πράγματι πολύ χρήσιμη στους άλλους. Είναι θαυμάσιο πράγμα, λέει ο Άγιος, να διδάσκεις στους ανθρώπους το καλό και με συνεχή φροντίδα να τους απομακρύνεις από την πλάνη και να τους οδηγείς στη γνώση της ζωής. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού και των Αποστόλων και είναι πολύ υψηλός. Όμως, αν ένας άνθρωπος αισθανθεί μέσα του πως από έναν τέτοιο τρόπο ζωής και από τη συνεχή κοινωνία με τους ανθρώπους εξασθενεί η συνείδησή του με τη θέα των εξωτερικών πραγμάτων, πως διαταράζεται η ηρεμία του και η γνώση του σκοτίζεται,
και πως ενώ επιδιώκει να θεραπεύσει άλλους, χάνει ο ίδιος την υγεία του, παρεκκλίνει από την αγνή ελευθερία της βούλησής του και η διάνοιά του κλονίζεται, τότε ας στραφεί προς τα πίσω για να μην ακούσει από τον Κύριο τα λόγια «Ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν». Και ας κατακρίνει τον εαυτό του και ας προστατεύσει ο ίδιος την υγεία του και αντί για λόγια ας χρησιμεύσει ως παράδειγμα ο άριστος τρόπος της ζωής του και αντί για ρήματα από το στόμα του ας διδάξουν οι πράξεις του. Και όταν φυλάξει η υγιή την ψυχή του, τότε με τη δική του καλή υγεία ας ωφελήσει και ας θεραπεύσει τους άλλους. Γιατί όταν βρεθεί μακριά από τους ανθρώπους μπορεί να τους ευεργετήσει ακόμη πιο πολύ με το ζήλο των καλών έργων του παρά με τα λόγια του, αφού και ο ίδιος είναι άρρωστος και χρήζει θεραπείας περισσότερο από εκείνους. Τυφλός δε τυφλώνει αν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Κατά τον Ισάκ πρέπει πρώτα λοιπόν να θεραπεύσει την ψυχή του και έπειτα μόνο να φροντίσει για τις ψυχές των άλλων. Η εσωτερική ζωή εν Θεώ είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε φιλανθρωπική και ιεραποστολική δραστηριότητα. Αγάπησε την αργία της ησυχίας περισσότερο από το να χορτάσεις ανθρώπους που πεινούν στον κόσμο και να μεταστρέψεις πλήθη εθνικών, ειδωλολατρών δηλαδή, στη λατρεία του Θεού. Καλύτερο είναι να ελευθερωθείς από τα δεσμά της αμαρτίας, παρά να ελευθερώσεις δούλους από τη σκλαβιά τους. Καλύτερο είναι να ειρηνεύσεις με την ψυχή σου, παρά να ειρηνεύσεις με τη διδαχή σου ανθρώπους που διαφωνούν. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλό είναι να θεολογείς για το Θεό, αλλά είναι καλύτερο να καθάρεις τον εαυτό σου για το Θεό. Σε συμφέρει να μεριμνάς, να αναστήσεις την νεκρωμένη από τα πάθη ψυχή σου, κινώντας τις ενθυμίσεις σου γύρω από το Θεό, παρά να αναστήσεις νεκρούς. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Άγιος Ισάκ αποδοκίμαζε εν γέννη τα έργα της φιλανθρωπίας. Απλώς τόνιζε πως αυτά τα έργα δεν αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο του ερημίτη. Αρμόζουν περισσότερο στους λαϊκούς, όπως είπαμε. Σε εμάς δηλαδή. Φιλανθρωπική εργασία πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί στον κόσμο. Το πρώτο καθήκον του ερημίτη είναι να παρακολουθεί τις εσωτερικές σκέψεις του και να εξαγνίζει τη διάνοιά του. Η εκπλήρωση της οφειλής της αγάπης όσον αφορά την προσφορά για την ανάπαυση των σωματικών αναγκών είναι έργο όσων βρίσκονται στον κόσμο, λέει ο Άγιος, ή ακόμη και των μοναχών, αλλά μόνο εκείνων που είναι ατελείς, που δεν ζουν στην ησυχία ή που συνδυάζουν την ησυχία με τη μεταξύ τους ομόνοια και πηγαινοέρχονται συνεχώς. Για τέτοιους ανθρώπους αυτό είναι καλό και άξιο θαυμασμού. Εκείνοι ωστόσο που επέλεξαν να αποσυρθούν από τον κόσμο με το σώμα και με το νου τους, δεν πρέπει να καλλιεργούν τα σωματικά πράγματα και την ορατή δικαιοσύνη, αλλά με την έκρωση των μελών τους που βρίσκονται πάνω στη γη κατά τον Αποστολικό Λόγο, να προσφέρουν στο Θεό καθαρή και άμμομη τη θυσία των λογισμών τους, απαρχή της καλλιέργειας του εαυτού τους και τη θλίψη των σωμάτων τους εν τη υπομονή των κινδύνων για τη μέλουσα ελπίδα. Η μοναχική πολιτεία συναγωνίζεται αυτή των αγγέλων. Δεν είναι σωστό να εγκαταλείπουμε αυτή την ουράνια γεωργία και να προσκολούμαστε στα υλικά πράγματα. Και εδώ με
μιλάει ο Άγιος Ισαάκ όταν λέει για υλικά πράγματα, τη φιλανθρωπία, την υλική φιλανθρωπία. Προφανώς δεν εννοεί τον πλούτο ή άλλα υλικά αγαθά. Μιλώντας έξω από το πλαίσιο της ζωής στην έρημο, ο Ισαάκ τονίζει την ανάγκη των καλών πράξεων που γίνονται για χάρη του πλησίον. Αντιδρά στα λόγια κάποιου μοναχού που λέγει πως οι μοναχοί δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν ελεημοσύνες. Μόνο εκείνος ο μοναχός, λέγει ο Ισαάκ, που δεν κατέχει τίποτα πάνω στη γη, που δεν κερδίζει κανένα υλικό πράγμα για τον εαυτό του, που ο νους του δεν προσκολάται σε τίποτα το ορατό και δεν επιχειρεί να αποκτήσει κάτι, δεν υποχρεούται να δίνει ελεημοσύνη. Οι κοινοβιάτες μοναχοί όμως δεν αποδεσμεύονται από την ανάγκη να δίνουν ελεημοσύνη και από το να επιτελούν πράξεις φιλανθρωπίας για τον πλησίον τους. Όσο για τους ερημίτες, δεν μπορούν να δίνουν ελεημοσύνες, αλλά πρέπει να διαθέτουν έλεος που πρέπει να αποκαλύπτεται όχι τόσο στις καλές πράξεις, όσο στην προσευχή που προσφέρεται για ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί να αποφύγει κανείς τις πράξεις, ειδικά αν η κατάσταση απαιτεί άμεση ενέργεια για χάρη κάποιου που υποφέρει. Ευλογημένος ο ελεήμων ότι αυτός ελεηθήσεται. Όχι μόνο στη μέλουσα ζωή, αλλά κατά μυστικό τρόπο και εδώ, λέει ο Άγιος. Πράγματι, ποιο έλεος είναι μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο παρακινείται ένας άνθρωπος από συμπόνια για τον συνάνθρωπό του και συμμετέχει στον πόνο του. Ο Κύριος μας απελευθερώνει την ψυχή του από το ζόφο του σκότους που είναι η νοητή γέννα και τη φέρνει στο φως της ζωής, γεμίζοντάς την έτσι με ειδονή. Και όταν έχεις τη δυνατότητα να ελευθερώσεις τον άδικο από το κακό, μην αμελείς να το κάνεις. Δεν εννοώ πως αν η υπόθεση βρίσκεται μακριά σου, πρέπει να πας να ρηχτείς αυτό το έργο, επειδή οι πράξεις αυτού του είδους δεν ανήκουν στον τρόπο της ζωής σου. Αν εν τούτης η υπόθεση τεθεί άμεσα στα χέρια σου και έχεις τη δυνατότητα, τότε να προσέξεις μήπως μετάσχεις το αίμα του αδίκου αν δεν προσπαθήσεις να τον ελευθερώσεις. Αντί να είσαι εκδικητής, γίνε ελευθερωτής. Αντί επικριτής, γίνε κατευναστής. Αντί προδότης, γίνε μάρτυρας. Αντί να επιπλήτης, γίνε υπερασπιστής. Να ηκετεύεις το Θεό εξ ονόματος των αμαρτωλών, ώστε να βρουν έλεος. Ακόμη και οι ερημίτες, που έργο τους δεν είναι να επιτελούν καλά έργα, πρέπει να ενεργούν ως ελευθερωτές και υπερασπιστές των ανθρώπων σε μερικές περιπτώσεις. Γενικά πρέπει να αγωνίζονται να αποκτήσουν την αγάπη για τον πλησίον τους ως μια εσωτερική ιδιότητα για να αποκτήσουν μια καθολική φιλεύσπλαχνη αγάπη προς κάθε άνθρωπο και κάθε πλάσμα. Με το να είναι φιλεύσπλαχνοι μπορούν να θεραπεύσουν τις δικές τους ψυχές, λέγει ο Ισαάκ, κάνοντας μια σημαντική προσθήκη στην άποψή του πως δεν πρέπει κανείς να επιτελεί καλές πράξεις πριν θεραπευτεί η ψυχή του. Ενώ οι καλές πράξεις δεν μπορούν να θεραπεύσουν την ψυχή του ανθρώπου που τις κάνει, το εσωτερικό έλεος μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή του. Ας υπερισχύσει πάντα μέσα σου η ζυγαριά του έλεος, λέει ο Άγιος, έως ότου αισθανθείς εντός σου εκείνο το έλεος που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Ας γίνει αυτή η κατάστασή μας ένας καθρέφτης που μέσα του θα μπορούμε να δούμε την ομοιότητα και την αληθινή εικόνα που κατά φυσικό τρόπο ανήκει στη Θεία Ουσία. Από αυτά τα πράγματα και τα ομοιά τους φωτιζόμαστε, ώστε να κινούμαστε προς το Θεό με διαυγή νου. Μια σκληρή και ανελαίτη καρδιά ποτέ δεν πρόκειται να καθαριστεί. Ο ελεήμων άνθρωπος είναι γιατρός της δικής του ψυχής, γιατί σας σφοδρός άνεμος καταδιώκει τη σκότωση των παθών από το εσωτερικό του εαυτού του. Σταματήσουμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως και σε επόμενες εκπομπές μας με τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο και τον πνευματικό του κόσμο. Ας προσπαθήσουμε να μην προσκολόμεθα, φίλοι ακροτές, στα υλικά πράγματα όσο είναι δυνατόν αυτό. Ας μην πουλήσουμε την αγάπη μας προς το Θεό χάριν των υλικών πραγμάτων και αγαθών, έτσι ώστε να μας χαριστεί λίγο-λίγο η αγάπη του Θεού, χάρη της οποίας θα καταλάβουμε ότι τα υλικά αγαθά στα οποία έχουμε προσκόλληση
δεν αξίζουν στην ουσία τίποτα πέρα από το να τα χρησιμοποιούμε. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Μείνετε στην Πυριακή Εκκλησία βέβαια και για τη συνέχεια. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Δημητρίου Αθανασίου, η Παναγία και η Αλόθρησκη. Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας σε μουσική.